Το εκλογικό του δικαίωμα άσκησαν σήμερα το πρωί και οι τρει υποψήφοι για τον Δημαρχιακό Θόκο στον δημοβόλου Βόλου στι σημερινέ αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Ο Δημάρχο Βόλου και εκ νέου υποψήφιο Αχηλέα Μπέο πέρασε την πόρτα των Δευτέρου Γυμνασίου και Λυκείου Βόλου λίγο μετά τι 11 το πρωί, συνοδευόμενο από τα παιδιά του και από του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου του συνδυασμού Νέα Εποχή, Νέα Δυναμική. Είναι μέρα δημοκρατία και ο κόσμο έχει την ευκαιρία να αποφασίσει ποιο θα είναι ο επόμενο Δήμαρχο, ο οποίο θα διοικήσει αυτό τον τόπο, δήλωσε ο Αχηλέα Μπέο. Σχετικά με την επανεκλογή του, σχολιάστηκε ότι είναι το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται. Να έχουμε δύναμη και ο κόσμο είναι αυτό που θα αποφασίσει. Το μήνυμα ότι οι βολιώτε καλούνται σήμερα να επιλέξουν τον πολιτισμό και την ελεύθερη έκφραση του λόγου απέναντι στη βία και τη βαρβαρότητα έστειλε ο υποψήφιο δημάρχο Βόλου, κ. Νίκο Παπαπέτρο, αμέσω μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματο στι 9 το πρωί στο Δημοτικό Σχολείο Ανακασιά. Στον Δήμο Βόλου δεν κρίνεται απλά η εκλογή του Δημάρχου, κρίνεται ένα συγκεκριμένο μοντέλο εξουσία που διεισδύει στην οικονομική ζωή και ελέγχει την πόλη. Ένα μοντέλο βιαιότητα, βαρβαρότητα απέναντι στη δική μα πρόταση, που είναι η πρόταση του πολιτισμού και του Διαλόγου. Η πρόταση τη ελεύθερη έκφραση του λόγου, τόνισε ο υποψήφιο δήμαρχο. Λίγο μετά τι 11 το πρωί άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα και ο υποψήφιο δήμαρχο με το συνδυασμό τη Λαϊκή Συσπήρωση, Απόστολο Ριζόπουλο. Όσο πιο δυνατή βγει η Λαϊκή Συσπήρωση, τόσο πιο δυνατή θα είναι η φωνή του βολιώτικου λαού μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόνισε ο κ. Ριζόπουλο και πρόσθεσε ότι η Λαϊκή Συσπήρωση είναι η μόνη μαχητική φωνή του Δημοτικού Συμβουλίου.